Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι Αμερικανικέ Αρχέ για τον εντοπισμό ενό ζευγαριού που πούλησε το εξάχρονο παιδί του σε σούπερ μάρκετ, με τη μητέρα του να ισχυρίζεται ότι είναι δαιμονισμένο. Το αγόρι είχε μία μορφή αναπηρία, κάποιο πρόβλημα στου πνεύμονε, όπω αναφέρει ο Βρετανικό τύπο. Η πώληση του παιδιού έγινε μέσα σε σούπερ μάρκετ του Τέξα. Σχολιάζει Βρετανικό δημοσίευμα προσθέτοντα ότι η μητέρα του αγοριού και ο πατριό του δεν βρίσκονται πλέον σε Αμερικανικό έδαφο, αλλά έχουν βρει καταφύγιο στην Ινδία μαζί με τα άλλα έξι παιδιά του. Η εξαφάνιση του μικρού Νοέλ Ροντρίγκε Αλβαρέ δηλώθηκε στι 20 Μαρτίου στο Εβερμαν. Οι Αμερικανικέ αρχέ εκφράζουν φόβου ότι το εξάχρονο αγόρι είναι νεκρό. Την τελευταία φορά που οι κάτοικοι τη περιοχή είδαν τον Νοέλ ήταν τον Οκτώβριο του 2022. Το παιδί ήταν βρώμικο και υποσυτισμένο, σύμφωνα με τι μαρτυρίε του. Η μητέρα του μικρού αγοριού Σίντι Ροντρίγκε Σινγκ, που λάμβανε κρατικά επιδόματα λόγω τη αναπηρία του παιδιού τη, είχε σταματήσει του τελευταίου μήνε να επισκέπτεται του γιατρού που τον παρακολουθούσαν. Όπω αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα, η Σίντι αμελούσε συστηματικά την φροντίδα του Νοέλ. Επιπλέον, είχε πει τη ότι ο μικρό είναι δαιμονισμένο και γι' αυτό πίστευε πω θα έβλαπτε τα υπόλοιπα παιδιά τη. Η Σίντι και ο πατριός του αγοριού Deep Σίνγκ κατηγορούνται για εγκατάλειψη ανηλίκου, όπως αναφέρει η εφημερίδα Daily Mail. Χθε, ο αρχηγός τη αστυνομία του Everman, Greg Spencer, δήλωσε ότι οι αρχέ θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι το αγοράκι είναι νεκρό και για το λόγο αυτό η έρευνα έχει στραφεί πλέον στον εντοπισμό του πτώματό του. Η πώληση του εξάχρονου αγοριού έγινε σε σούπερ μάρκετ τη αλυσίδα Fiesta Market, γράφει το Βρετανικό Δημοσίευμα.